λέω αναδιάθρωση χρέους. Δηλαδή, δεν είναι 300 δισεκατομμύρια που μου λένε. Είναι πολύ λιγότερο, ίσως και 200. Είναι τα καπέλα τα οποία μπήκανε από τους κλέφτες υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που προκειμένου να πάρουν τις μίζες τους, βάλετε κάτι παραπάνω. Αυτά τα παραπάνω θα αναφερθούν. Εξού και η αιμονή μου για τις δύο επιστολές προς τις Siemens Γερμανίας και Ελλάδος, που ζήτησα και ευτυχώς απεδέχτηκε η κυβέρνηση και διαχειρός Παμπούκη. Τον κύριο Παμπούκη, που έστειλε την επιστολή. Ακριβώς. Δηλαδή, κύριε, όταν εσύ μου λες εδώ σε 110 εκατομμύρια, εσύ το έβγαλες στη Γερμανία, η δική σου ανακριτική αρχή, μίζες στην Ελλάδα, άρα εσύ έβαλες επάνω 2 δις. Δεν έβαλες μόνο 110, αυτά θα αφαιρεθούν από το χρέος μου. Αυτό θέλω να κάνουμε. Και έχω βρει μίζες παντού. Έχω βρει μίζες στα αποβρύχια, για τα οποία τώρα πάλι είναι της επικαιρότητας. Έχω βρει μίζες για το F-16. Έχω βρει μίζες από τη Lockheed. Έχω βρει μίζες από τα Mirage. Όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα η Ελλάδα πρέπει να τα αφαιρέσει. Και φωνάζω. Αλλά δεν πρόκειται να γίνει, γιατί εάν γίνει αυτό, εσύ μεν θα απαλλαγείς από το 1 τρίτο του βάρους που έχει στην πλάτη σου από το δημόσιο χρέος, αλλά πρέπει να πάει φυλακή. Το Πασόκ είναι δημοκρατία και να μην απέξω ελάχιστη. Άρα δεν το κάνω. Σας άκουσα και διαβάζω ορισμένες συνεντεύξεις που έχετε πει ότι πρέπει να απευθυνθούμε σε ένα διεθνή οίκο και να ζητήσουμε την πραγματική κοστολόγηση αυτών που πληρώσαμε διπλάσια. Ακριβώς αυτό είναι. Υπάρχει σήμερα αξιόπιστο οίκο. Σαφώς θα τον βρούμε, δεν μπορεί να υπάρχει. Μας βαράνε όλοι. Μας βαράνε γιατί κάποιοι πληρώνουν για να μας βαρέσουν. Και είναι οι κερδοσκόποι, οι οποίοι διαθέτουν και γραφίδες, διαθέτουν και μηχανισμούς. Και εν πάση περιπτώσει, όλη αυτή η οίκη αξιολόγηση, εγώ λέω οίκο αξιολόγηση του κόστου, όχι οίκο αξιολόγηση πατρίδος, σαν τη Moody's, εμένα μου θυμίζουν, ξέρω εγώ, την HGB, κάποιε εταιρείε μεσκοπήσεων. Έτσι, τέτοιο πράγμα είναι, μην νομίζετε ότι είναι διαφορετικό. Και ανέβα τρεις θέσεις, κατέβα δύο θέσεις. Είναι ανάλογα ποιο πληρώνει και τι παίρνει. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα είμαστε ξανά εδώ, στα γραφεία του Λαϊκού Ορθόδοξου Ενεργού. Επιστρέφουμε και πάλι εδώ, στην εκπομπή Ντερβίστα. Είμαστε στα γραφεία του Λαϊκού Ορθόδοξου Συνεγερμού. Απέναντί μας έχουμε, και είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή, το ξαναλέω για ακόμη μια φορά, τον πρόεδρο, τον κύριο Γιώργο Κατζαφέρη. Κύριε Κατζαφέρη, επειδή θέλω να επιμείνω λίγο στην οικονομία, θα σας διαβάσω μια πρότασή σας. Αν μάθουμε τα έργα στα οποία μπήκε καπέλο, θα μπορέσουν να προσδιορίσουμε έτσι και το πραγματικό χρέος της χώρας. Δεν μπορεί η χώρα να πληρώνει επειδή κάποιες εταιρείες τα βρήκαν απατεώνες. Ποιες είναι αυτές οι εταιρείες, και να βρούμε τους απατεώνες που λέτε? Αυτό θα μας το πει ο διεθνής οίκος, ότι αυτό το πληρώσατε τα ακριβότερα. Αυτομάτως λοιπόν βρίσκει ποιος είναι και ο απατεώνας και η εταιρεία. Εγώ πιστεύω σε μια σειρά πραγμάτων έχουμε πληρώσει πολύ ακριβότερα. Σας λέω ένα παράδειγμα. Κάνοντας έρευνα σε αυτά τα υποβρύχια που ξαναέρχονται στην επιφάνεια, έχω βρει μίζες πολλών εκατομμυρίων ευρώ με συγκεκριμένο δρομολόγιο. Και το θέμα σήμερα που μιλάμε το έφερα στη Βουλή, στον κύριο Παπαδρέου. Έχουμε εξασφαλισμένη τη δεύτερη δόση από την Τρόικα. Την τρίτη παίζεται εντός αγωγικών. Πιστεύω ότι μπορεί να έχουμε και εκλογές. Δεν μπορώ να δω εκλογές και νομίζω ότι αυτός που μας προτείνει. Συγγνώμη, συνολικά, επειδή είπατε, επειδή σας ερώτησαν για τις εκλογές, θα φάμε όλοι ξύλο, είπατε χαρακτηριστικά. Σαφώς. Πιστεύω όποιος πρώτη τώρα εκλογές, ο ελληνικός λαός θα τον τηρεί. Δηλαδή μέσα σε 3 χρόνια 3 εκλογές, που δεν έπρεπε να γίνει καμία φορά. 3 εκλογές. Επιτέλους λοιπόν χρειάζεται να είμαστε πιο σοβαροί και υπεύθυνοι. Η παρούσα Βουλή, αν χρειαστεί, επαναλαμβάνω, θα δώσει και άλλες κυβερνήσεις σαν και αυτές που είπα πριν. Την πτώχευση την έχετε αποκλείσει? Και το ρωτάω. Όχι, δεν έχω αποκλείσει. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο σαφώς δεν εξυπηρετεί ούτε την Αμερική, ούτε τη Ρωσία, ούτε τις χώρες λοιπόν, μεσαντολής. Δεν έχω αποκλείσει. Η πτώχευση δεν θα έρθει από τα μεγέθη, θα έρθει από την ακρισία των κυβερνώντων. Φοβάμαι πάρα πολύ. Όμως, εννοώ ότι η χώρα δεν μπορεί να διαλυθεί υπό την έννοια της διαλύσεως. Γιατί κάτι τέτοιο δεν εξυπηρετεί σήμερα ούτε τη Ρωσία πρωτίστως, ούτε την Ευρώπη φυσικά. Γιατί αν συμβεί αυτό, το ευρώ θα πάει στο μισό δολάριο. Αλλά ούτε και την Αμερική για τα γεωπολιτικά σχέδια τα οποία έχει στην περιοχή. Άρα λοιπόν, εγώ πρέπει να εκμεταλλευτώ αυτή την δέσμευση, την θέση, την ικανοποίηση που πρέπει να έχουν όλες αυτές οι χώρες. Θα έκανα ένα καλύτερο και μεγαλύτερο άνοιγμα από αυτό που έχει γίνει με την Κίνα. Χάρηκα με τον Αντιπρόεδρο και θυμίζω όμως ότι το ΠΑΣΟΚ ήθελε να πετάξουν στη θάλασσα τους Κινέζους. Έτσι. Δεν μιλάω για την αριστερά. Εμείς είμαστε που φωνάζαμε και λέγαμε ότι βάλτε τον Κινέζο στο λιμάνι για να έχει ενδιαφέρον. Πρέπει να τα δώσουμε όλα. Λοιπόν, όχι. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλα. Όχι να τα δώσουμε, να τα εκμεταλλευτούμε. Δεν δώσαμε το λιμάνι, ελληνικό είναι το λιμάνι. Αλλά εκμεταλλεύομαι το λιμάνι για να φέρω τον Κινέζο.
Έτσι. Και εάν αυτή τη στιγμή έκανα μια έξυπνη πολιτική, όλο το λάδι, όλο το λάδι, μπορούσε να το παίρνει μόνο η Κίνα. Όλο το λάδι. Για να καταλάβει ο ελληνικός λαός, το μισό μπουκαλάκι του μικρού μπουκαλιού του νερού, το μισό μπουκαλάκι του μικρού νερού, το πληρώνουν 8,5 ευρώ το λάδι. Το μισό μπουκαλάκι του μικρού νερού, έτσι. Δηλαδή αυτό πληρώνεται περίπου 18 ευρώ, αυτό το μπουκαλάκι του νερού, έτσι, που πληρώνουμε εμείς μισό νερό. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι μεγάλη υπόθεση. Έχουμε δυνατότητες, ανθρώπους δεν έχουμε για να προάγουν αυτές τις δυνατότητες. Είστε εμπειρότατος στο χώρο της πολιτικής. Θα σας κάνω μια ερώτηση. Η κυβέρνηση, όπως την έχετε δει σήμερα εσείς, πιέζεται και από εξωθεσμικά κέντρα? Δεν ξέρω τι περιγράφεται με το εξωθεσμικά κέντρα. Πιστεύω όμως ότι... Είναι αυτά που είχε καταγγείλει πριν τις εκλογές ο Γιώργος Παπαδρέου. Πιστεύω βέβαια ότι ο Γιώργος Παπαδρέου... Ότι εγώ δεν χρωστάω σε κανέναν. Πιστεύετε ότι σήμερα έχουν αναλάβει δράση? Πιστεύω ότι ο Γιώργος Παπαδρέου, από τους θαμώνες της λέξης Bilderberg, όπως και η κυρία Διαμαντοπούλου, όπως και ο κύριος Σαμαράς, όπως και ο κύριος Καραμαλής, να θυμίσω μάλιστα, μου φαίνεται το 2001 στη σύνοδο της λέξης Bilderberg, ο κύριος Παπαντρέου και ο κύριος Καραμαλής καθόντουσαν διπλά να θρανία, έτσι. Μα σχολιάζουν. Υπάρχουν νομίζω κέντρα τα οποία περνάνε μία πολιτική. Και την περνάνε και μέσα από τις κυβερνήσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι και οι κέντρα έχουν λόγο επιρροή στην πατρίδα. Μάλιστα. Πάμε λίγο στα θέματα της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον από αυτά που θέλουμε και οι τηλεθεατές να ακούσουν. Πριν αναφερθώ λίγο στο συνεδρίο, θα σας διαβάσω πάλι ακόμη μια φράση σας. Του το έχω πει το Αντώνη Σαμαρά, η πρόσθεση και ο πολλαπλασιασμός θα μας φέρει στην εξουσία. Εκείνος κάνει το αντίθετο. Κάθε μέρα του φεύγουν στελέχη. Θέλω το σχολείο σας. Ναι, δεν μου κάνει εντύπωση ότι το κάνει. Ξέρω εγώ. Ένας ο οποίος οδηγός δεν μπορεί να πάει στο δρόμο ένα φιατάκι 500, μπορεί να πάει, ξέρω εγώ, μία Mercedes 300. Το λέω σαν προβληματισμό αυτό. Ο Αντώνης δεν μπορούσε να πάει την πολιτική άνοιξη, θα πάει τη Νέα Δημοκρατία ή απλώς έχει μάθει στην πολιτική του συγκεντρωτισμού. Έχω ζήσει πολλά συνέδρια της Νέας Δημοκρατίας. Πάντα υπήρχε γνώμη, άλλη γνώμη, υπήρχε ο Εύρη, υπήρχε ο Μητσοτάκης, υπήρχε εκείνο, υπήρχε παλαιότερα, ξέρω εγώ. Τώρα ήταν μόνο ο Σαμαράς. Πήγε ο Σαμαράς, μίλησε ο Σαμαράς, έβγαινε ο Σαμαράς. Πάντως... Και έξω από την κεντρική επιτροπή, που είναι ονόμαστε αυτή τη ομάδα, με το ότι λέει πολιτική, έχουν μείνει τα κορυφαία στελέχη που εγώ είχα γνωρίσει σε μεγάλους αγώνες. Αυτό είναι αφαίρεση και διαίρεση. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Εγώ θέλω πολλαπλασιασμό και πρόσθεση. Και γι' αυτό πρότεινα όλες οι προσωπικότητες της ευρύτερης παράταξης, ανεξαρτήτως θεσμικού ρόλου, να βρεθούμε. Σε ένα τραπέζι μπορούμε. Κάποτε είμαστε όλοι μαζί, γιατί δεν μπορούμε και τώρα. Δηλαδή από το Μητσοτάκη, τον Καραμαλή, τον Σουφλιά, τον Σιούφα, τον Παυλόπουλο, τον κύριο Σαμαρά φυσικά, εμένα, τον κύριο Μαναδριανόπουλο, τον Μάνο τον Αδριανόπουλο, τον Κακλαμάνη που είναι δήμο, τον Ψωμιάδη. Έλα, να καθίσουμε, παιδιά. Ποιοι είναι οι καλύτεροι να πάρουν δήμους και περιφέρειες? Μπορούμε να το πούμε αυτό. Την επόμενη μέρα ξανά εγώ. Πρόεδρος του λαός, πρόεδρος της Δημοκρατίας, ό,τι είναι ο καθένας. Μπορούμε να καθίσουμε. Δηλαδή, πώς θα πάει ο Σαμαράς να διεκδικήσει περιφέρεια στην Κρήτη με το Μητσοτακέικο απέναντι? Λοιπόν, μα είναι αστεία πράγματα τώρα. Λοιπόν, αυτό προτείνω. Αλλά μερικοί φοβούνται τον πολλαπλασιασμό και φοβούνται την πρόσθεση. Επειδή για το μνημόνιο, είδατε copy-paste από αυτά που είχατε πει, σε αυτά που είπε ο Αντώνης Σαμαράς στο συνέδριο για το μνημόνιο, από τις δικές σας προτάσεις? Εμείς κάνουμε προτάσεις διαρκώς. Και την Τρίτη, εγώ μέσα στη Βουλή, είπα να απαλλαγούμε. Και το είπα και την Παρασκευή στον Πρωθυπουργό, πρόσωπο με πρόσωπο. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα τόσο γρήγορη, όχι αντιγραφή, υιοθέτηση από τον κύριο Σαμαρά. Λες και άκουγα αντίλαλο της δικής μου επιχειρηματολογίας στο συνέδριο. Δεν είναι κακό να σε αντιγράφουν. Κακό είναι να μιλάνε την πηγή. Μάλιστα. Εάν μείνουν άστιγοι από τη Νέα Δημοκρατία, στη Νέα Δημοκρατία θα τους πλησιάσετε? Και σας θυμίζω τα πολλά, δηλαδή, πολύ καλά λόγια που είπατε για τον κύριο Κλητίδη. Δηλαδή, αν κάποιος από την οικογένεια του αδερφού σου εκδιωχθεί, δεν θα τον βάλει στο σπίτι σου μέσα? Είναι ανάλογο τι θέλει όμως, είναι και τι θέλει ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Δηλαδή, για παράδειγμα... Με παρησία θα σου καταθέσω. Ο κάθε ένας από εμάς
έχει ένα δικό του ειδικό βάρος στην κοινωνία. Πόσους αντέχει. Εγώ μπόρεσα και άνταξα πρόσωπα τα οποία θεωρούνται βαρύδια.